Τώρα μαζί μα είναι ο κύριο Βασιλιάδη Σάβα, υποψήφιο Ευρωβουλευτής Κουκουέ. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Κύριε Βασιλιάδη, έχετε μία τελείω διαφορετική από τα άλλα κόμματα πρόταση για την σχέση μα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσατε στο σύντομο χρόνο ενό δελτιοειδήσεων να μα πείτε τα βασικά σημεία. Ναι. Ε, καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδείχτηκε ότι ουσιαστικά υπηρέτησε τα συμφέροντα των λίγων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Καταρρίφθηκε δηλαδή και έχει την πύρα να το κρίνει αυτό ο λαό και οι λαοί συνολικά τη Ευρώπη. Καταρρίφθηκε το επιχείρημα ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Ουσιαστικά ε, υπηρέτησε τα συμφέροντα των λίγων, των τραπεζιτών, των μεγάλων βιομηχάνων, των μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων που είδαν τα κέρδη του να αυξάνονται στι πλάτε των λαών και του ελληνικού λαού, που οι λαοί ουσιαστικά τι είδαν και ο ελληνικός λαός, μνημόνια, μειώσεις μισθών και λοιπά και δεν θα μπορούσε να είναι αυτό διαφορετικό γιατί η ανταγωνιστικότητα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων απαιτεί φτηνό εργατικό δυναμικό, απαιτεί παχυλές επιδοτήσεις από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, μειωμένες φορολογίες και τα βάρη να τα πληρώνουν οι λαοί. Στον αντίπο... Και βέβαια αυτά, αυτές τις πολιτικές τις υπηρέτησαν όλοι μαζί και οι δεξιοί και οι λεγόμενοι σοσιαλδημοκράτες, τα κόμματα τα αντίστοιχα στην Ελλάδα, μέχρι και τα δίθεν αριστερά τύπου ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι στείλουν προοδευτικές συμμαχίες με τους σοσιαλδημοκράτες και στην Ελλάδα και σε μια σειρά χώρες. Στον αντίποδα βρίσκεται το ΚΚΕ και πλέον άλλα 35 κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπογράφουν κοινή διακήρυξη με στόχο οι λαοί να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων, στο επίκεντρο να μπουν οι δικές τους ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων. Επομένως, ε, αυτά τα κόμματα όσο ισχυροποιούνται και το ΚΚΕ θα είναι μήνυμα απέναντι στην, ένα σοβαρό μήνυμα απέναντι και καθαρό απέναντι στην αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα θα ενισχυθεί η προσπάθεια ε, για την Ευρώπη των λαών, του σοσιαλισμού να μπουν στο επίκεντρο οι δικέ του ανάγκε, οι ανάγκε του λαού, δηλαδή για πλήρη και σταθερή δουλειά απέναντι στην ευέλικτη εργασία που προωθείται, για δωρεάν υγεία, παιδεία, κοινωνικέ παροχέ, παροχέ στου άνεργου. Ε, ουσιαστικά ο πλούτο να περάσει στα δικά του χέρια και όχι στα χέρια των λίγων. Ένα στοιχείο χαρακτηριστικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι έχει 13 ευρώ ε, ΑΕΠ και ταυτόχρονα από την άλλη μεριά 150 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργαζόμενοι ζουν στο όριο της φτώχεια. Αυτό τα λέει όλα, κατά τη γνώμη μας, για την πολιτική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, με βάση αυτά, έχει κάθε συμφέρον ο ελληνικό λαό και όλοι οι λαοί τη Ευρώπη να στηρίξουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, τα κομμουνιστικά κόμματα, για να είναι στο πλευρό του την επόμενη μέρα που θα συνεχίζεται αυτή η λέλαπα μέτρων απέναντι στα δικά του δικαιώματα, απέναντι στι ζωέ του συνολικά πληθαίνουν οι ακραίε φωνέ, αριστερές και δεξιές, σε διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωση. Γιατί κατά τη γνώμη σας συμβαίνει αυτό. Είναι φανερό <coughs> ότι όλες αυτές οι φωνές καταρχήν ενισχύθηκαν, ε, αν δείτε, από το ότι η εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, είτε η παλιότερα, εδώ το ζήσαμε, τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, τώρα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ που παίρνει τη θέση του Πασόκ, αυτό συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αλλαγή δηλαδή ε, κομμάτων σοσιαλδημοκρατικών και ε, φιλελεύθερων, όπως λέγεται, ε, δεν είχαν καμία διαφορά στην πολιτική τους γραμμή. Και οι δύο ε, γραμμές υπηρέτησαν με, με ζήλο τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Ε, άρα αυτό σίγουρα δυνάμωσε τέτοιες φωνές που και αυτές είναι απέναντι στους λαούς, Βεβαίως. Δεν υπερασπίζονται τα δικά του συμφέροντα, υπερασπίζονται συγκεκριμένα κέντρα ε, επιχειρηματικά, μεγάλου ομίλου οι οποίοι έχασαν μέσα από τον ανταγωνισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λαϊκισμό και ο ευρωσκεπτικισμό φαίνεται ότι ασκούν μια γοητεία σε πολίτε σε διάφορε χώρε. Ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο για τι δύο αυτέ πολιτικές πολιτικέ φιλοσοφίε, Ναι, να πω σε, σε συνέχεια και του προηγούμενου, γιατί είναι κοντινά τα ερωτήματα πάρτε ένα παράδειγμα. Ο Όρμπαν, για παράδειγμα, στην Ουγγαρία, πρόσφατα κατάργησε τις συλλογικέ συμβάσει εργασία και εφάρμοσε τη διευθέτηση του χρόνου εργασία, δηλαδή μέσα σε ένα εξάμεινο οι εργαζόμενοι να μπορούν να απασχολούνται στην Ουγγαρία για πάνω από 60 ώρε τη βδομάδα. Είναι μια πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Σαλβίνη αντίστοιχα στην Ιταλία. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο το λαϊκισμό και δίθεν ότι πάνε απέναντι Στη Γερμανία και ότι είναι υπέρ των λαών, ουσιαστικά υπηρέτησαν την ίδια αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική. Βεβαίω δεν υπηρετούν τα ίδια συμφέροντα. Για παράδειγμα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, μα λέγανε για την Ευρωπαϊκή Ένωση τη σύγκληση, αυτό είναι ένα παραμύθι. Μέσα από αυτή τη δεκαετία, τουλάχιστον την τελευταία, ε, επωφελήθηκαν πολύ περισσότερο οι μεγάλε μονοπωλιακέ ε, ενώσει τη Γερμανία. Π.χ., πάρτε παράδειγμα την αυτοβιομηχανία. Τη αυτοκινητοβιομηχανία τη Γερμανία, η οποία επικράτησε στην ενιαία αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αντίθεση με τι αυτοκινητοβιομηχανίε τη Ιταλία, τη Γαλλία, που έμειναν πιο πίσω. Όπω επίση και σε επίπεδο οικονομία, να το δούμε. Η Γερμανία κέρδισε, οι άλλοι έχασαν. Προφανώ, αυτέ λοιπόν οι φωνέ υπερασπίζονται τα συμφέροντα αυτών των μονοπωλιακών ομήλων, των χωρών του, που θέλουν να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι είναι και με του λαού. Είπα πριν τα παραδείγματα, αυτό ισχύει και στην Ιταλία, το παράδειγμα του Όρμπαν ισχύει και στην Ιταλία και στη Γαλλία με τον Μακρόν που δεν είναι ευρωσκεπτικιστή. Όλοι μαζί είναι απέναντι στου λαού και γι' αυτό δεν πρέπει να επιβραβευθούν τα κόμματα αυτά που στηρίζουν αυτά τα συμφέροντα. Το αντίθετο, οι λαοί έχουν κάθε συμφέρον να βαδίσουν ένα κοινό δρόμο μαζί με τα κομμουνιστικά κόμματα που υπερασπίζονται τα δικά του δικαιώματα κόντρα στι ανάγκε και τα θέλω των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Συνεχώ μιλάτε για ένα ισχυρό κουκουέ. Παρά το ότι οι απόψει σα θετικά στα αυτιά των πολιτών, αυτό δεν μεταφράζεται σε αριθμό ψήφων. Έχετε εξήγηση γι' αυτό. Ε, βεβαίω. Κοιτάξτε, το, το ΚΚΕ και τα κομμουνιστικά κόμματα δεν παίζουν επίση όρει στο πολιτικό παιχνίδι. Προφανώ, όταν είσαι απέναντι στα επιχειρηματικά συμφέροντα, ε, προφανώς προφανώ εκτό συστήματο. Αυτό σίγουρα. Ε, πώς να το πω, δεν βοηθάει στο να γίνεται πλατιά γνωστή η πολιτική του γραμμή και η φιλοσοφία. Από εκεί και πέρα, εμεί εξπράττουμε μια πολιτική επιρροή που είναι πολύ μεγαλύτερη από το ποσοστό του ΚΚΕ. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ο κόσμο που μα λέει: Έχετε δίκιο, Όντω, αν δεν υπήρχε και το ΚΚΕ, θα ήταν πάρα πολύ χειρότερα τα πράγματα στην Ελλάδα και στο επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τώρα θα δώσουμε τη μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή, να το πω έτσι, μέχρι την τελευταία μέρα, να παρακάμψει ο λαό τα τρομοκρατικά διλήμματα που τα εισπράττουμε το τελευταίο διάστημα, τι ψευδεπίγραφε κοκορομαχίε στα δευτερεύοντα που προβάλλονται όλο αυτό το διάστημα και να πάει με καθαρό μυαλό στην κάλπη και να στηρίξει τη δύναμη αυτή που θα είναι συμπαραστάτη του Στου αγώνε τη επόμενη μέρα απέναντι στη Λέλαμα, που θα την εφαρμόσουν είτε είναι ο ένα είτε ο άλλο στην κυβέρνηση μαζί με τους δορυφόρους του δορυφόρου του, όπω το Πασό Κινάλ που θέλει να πιάσει τα σίδη στην εξουσία, όποιο και αν βγει, το Κουγκουέ θα είναι ο συμπαραστάτη του και είναι και η μόνη ψήφο που δεν είναι χαμένη για το λαό. Πραγματικά μπορεί να δώσει μια νέα ελπίδα, μια νέα δυναμική, να μπουν στο προσκήνιο οι δικέ του ανάγκε κόντρα στα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Παλαιότερα είχατε και τον πολιτικό προσδιορισμό αριστερός στο ΚΚΕ. Τελευταία δεν τον χρησιμοποιείτε. Προτιμάτε το κομμουνιστής. Φταίει ο Αλέξης Τσίπρας γι' αυτό. Κοιτάξτε, ο Αλέξη Τσίπρας έδωσε το δικαίωμα βεβαίως με την πολιτική του γραμμή που εμείς είχαμε προειδοποιήσει το λαό από πιο πριν ότι δεν έχει διαφορά και αυτό θέλει να πιάσει στασίδι στην κυβερνητική εξουσία προ το όφελο των λίγων. Αλλά σίγουρα έδωσε το δικαίωμα να αποκτήσει ένα αρνητικό προσδιορισμό η έννοια αριστερά, ότι είναι μια από τα ίδια κλπ. Το ΚΚΕ είναι ο γνήσιο εκπρόσωπο του αριστερού χώρου, με την έννοια ότι ποτέ δεν τα δίπλωσε. Έτσι. Και πάντα και ιστορικά να το πάρουμε κλπ. Ουσιαστικά υπηρέτησε τι αρχέ και τη φιλοσοφία τη αριστερά. Τώρα από εκεί πέρα Πάντα λόγω του ότι είμαστε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, προφανώ ο προσδιορισμό κομμουνιστή είναι πολύ πιο συγκεκριμένο για, για ένα μέλο, για ένα στέλεχο του ΚΚΕ. Αλλά το βασικό είναι ότι αυτό που πρεσβεύει η αριστερά κάποιο μπορεί να το βρει μόνο μέσα στο ΚΚΕ παρά τι διαφωνίε που μπορεί να έχει. Και εκεί πρέπει να ανήκει και εμεί, αν θέλετε, δίνουμε και το χέρι σε όλου του αριστερού, σε όλου του εργαζόμενου που προβληματίζονται, ιδιαίτερα στου νέου ανθρώπου και του καλούμε να στηρίξουν το ΚΚΕ στι επερχόμενε εκλογέ, γιατί σίγουρα είναι το μόνο κόμμα που, αν το στηρίξουν, δεν θα χάσουν την επόμενη μέρα. Και θα είναι και, αν θέλετε, απέναντι σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, ποιο άλλο μπορεί να είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση για τα συμφέροντά του. Το απέδειξε το ΚΚΕ το προηγούμενο διάστημα στο Ευρωκοινοβούλιο, στη Βουλή στου Δήμου, στι περιφέρειε που εξειδικεύουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν πραγματικά ο συμπαραστάτης ε, του λαού, η φωνή του. Ε, έφερνε τα προβλήματά του στο προσκήνιο και ταυτόχρονα τα πάλευε μέσα από του αγώνε που έδινε καθημερινά. Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να σας ευχαριστώ και εγώ.